Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε τον Βίκτορα Τσιλώνη, δικηγόρος Παραρίο Πάγο, που είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Τσιλώνη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Χριστίνα, χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Να είστε καλά. Τώρα, κύριε Τσιλώνη, πριν πάμε στο θέμα για το οποίο σας καλέσαμε, ήθελα να μας πείτε και πού εκλεγήκατε σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν θυμάμαι, θέλω να μας πείτε εσείς τον τίτλο. Εκλέγηκα πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας του Δικηγορικού Συλλόγου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει έναν δικηγορικό σύλλογο, στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η πλειοψηφία των ή ένα μεγάλο ποσοστό των συνηγόρων που έχουν άδεια να εκπροσωπούν πελάτες ή θύματα ή κατηγορούμενους στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, και εκεί εξελέγει πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας. Θερμά συγχαρητήρια. Το διάβασα κάποια στιγμή στο Facebook και ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είναι σπουδαίο για Έλληνες, εν προκειμένου δικηγόρους, οι οποίοι αναλαμβάνουν τέτοια αξιώματα και θέσεις νευραλγικές, θα έλεγα, ευρωπαϊκά. Και μπράβο σας. Επίσης, πριν πάμε στο θέμα, να ρωτήσω τι γίνεται με την αποχή σας σε σχέση με το φορολογικό νομοσχέδιο. Η αποχή συνεχίζεται και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί. Πολλά προβλήματα δημιουργούνται, βέβαια, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και όχι μόνο στους δικηγόρους, σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εμείς έχουμε, απευθύνθηκα στο γραφείο μας, δύο ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είναι στα 40, άρα θεωρούνται παλιοί ελεύθεροι επαγγελματίες. Παλιότερα ασκούσαν κάποια επαγγέλματα, μετά είχαν μείνει άνεργοι, άνοιξαν βιβλία χωρίς να έχουν κόψει καμία απόδειξη, χωρίς κανένα παραστατικό. Και σύμφωνα και με δεν την, τα έκλεισαν. Τα έκλεισαν, μείναν μετά άνεργοι και μετά ξανά άνοιξαν φέτος τα βιβλία τους για να κάνουν κάποια άλλη δραστηριότητα. Στο management. Ναι, αλλά αυτό δεν θεωρούνται καινούργιοι επαγγελματίες. Δεν θεωρούνται, θεωρούνται παλιοί και παρόλο που δεν έχουν κανένα αυτό. Παραστατικό ούτε ως έξοδο ούτε ως έσοδο, θα φορολογηθούν με 14.900 ευρώ. Αυτό. Μάλιστα, είναι άδικο αυτό. Πάρα πολύ άδικο, πάρα πολύ άδικο. Πάμε τώρα να δούμε το θέμα για το οποίο σας καλέσαμε, γιατί είδα ότι υπάρχει μια κινητικότητα μετά και όλες από αυτά τα τραγικά που είδαμε με τα αγαπημένα μας ζώα. Τα αγαπημένα μας ζώα που από τη μια πλευρά υπόκεινται σε κακοποίηση πάρα πολλές φορές και από την άλλη φορά ζώα είναι. Επειδή η ιδιοκτησία τους δεν τα προσέχει με τον τρόπο που πρέπει, επειδή δεν ξέρω τι ακριβώς, μπορεί να έχουμε προβλήματα και με επιθέσεις σε ανθρώπους. Και εσείς προτείνετε κάτι, την ασφάλεια στα μεγάλα ζώα, στα μεγάλα σκυλιά. Πείτε μας λίγο ακριβώς τι εννοείτε. Στη Γερμανία υπάρχουν κρατήδια τα οποία υποχρεώνουν τους ιδιοκτήτες ζώων να τα έχουν ασφαλισμένα τα ζώα τους. Όχι τα μεγάλα, τα μικρά, όλων των ειδών τα ζώα, τα κατοικίδια. Εμείς αυτό που προτείνουμε με αφορμή τα τελευταία γεγονότα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στην Κοζάνη, την Νεοχώριδα, αλλά και άλλα περιστατικά τα οποία δεν οδήγησαν σε θάνατο, αλλά είχαν πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, στην Πελοπόννησο, ας πούμε, να τεθεί υποχρεωτική ασφάλιση σε μεγαλόσωμα ή ζώα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη φύλαξη, εν δυνάμει επικίνδυνα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στους φιλοζωικούς κύκλους, αν ένα ζώο είναι εκφύσεως επικίνδυνο ή όχι. Στην ουσία όμως αναφερόμαστε σε ζώα τα οποία είναι μεγάλα και τον οποίο το δάγκωμα μπορεί να επιφέρει σοβαρό τραυματισμό σε άνθρωπο. Λόγω του όγκου δηλαδή μπορεί να είναι και πολύ πιο ισχυρός ο τραυματισμός, πιο μεγάλος τραυματισμός, αυτό λέτε. Ναι, ή της ράτσας. Ένα pitbull το οποίο είναι αραίο και δεν έχει ακόμα μεγαλώσει πολύ, μπορεί να είναι και κάτω από τα 30 κιλά. Παρ' όλα αυτά, και ως νεαρό pitbull μπορεί να ανταγκώσει να επιφέρει ένα σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο το οποίο θα δαγκώσει. Επειδή το διερευνήσατε, σας ρωτάω, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον να μάθουμε. Πραγματικά δεν υπάρχουν κάποιες ράτσες που είναι έχουν πιο άγρια ένστικτα, γιατί εδώ και τα έχουν και για άλλα σκυλιά, τα χρησιμοποιούν για φύλακες, άλλα τα χρησιμοποιούν για κυνηγούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να εκπαιδευτούν σε ποιον θα επιτίθεται και πότε, αλλά είναι πιο άγρια μερικά ζώα. Προφανώς. Νομίζω ότι αυτό εντάσσεται στην απλή λογική, στην κοινή εμπειρία που έχουμε όλοι σε αυτή τη ζωή. Άρα, ζωή που είναι. Εσείς προτείνετε να ασφαλίζει ο ιδιοκτήτης του σκύλου το ζώο, όχι για το ζώο, δηλαδή αν πάθει κάτι το ζώο να αποζημιωθεί ο ιδιοκτήτης, αλλά αν το ζώο προκαλέσει ένα τραυματισμό σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Ναι, υπάρχουν ήδη πακέτα ασφάλισης και για ιδιοκτήτες και σήμερα μας τηλεφώνησαν δύο οι οποίοι έχουν κάνει τέτοια πακέτα, τα οποία είναι εμείς έχουμε ασφαλίσει το σκύλο μας ή τη γάτα μας για ασθένεια, γιατί πέρσι χρειάστηκε μια επέμβαση και δώσαμε 250 ευρώ και δεν θέλαμε, αν είχαμε την ασφάλιση, μπορεί να μην πληρώναμε τίποτα.
Υπάρχουν τέτοια είδη πακέτα ασφάλισης, αλλά εμείς μιλάμε για την ασφάλιση της αστικής ευθύνης εν τη τρίτου. Και λέμε ότι αυτό πρέπει να είναι υποχρεωτικό στα μεγάλα όσωμα σκυλιά και σε αυτά τα οποία θεωρούνται σκυλιά φύλακες, είναι εκφύσεως πιο επιθετικά, ενδυνάμει επικίνδυνα τώρα στους χαρακτηρισμούς. Δηλαδή η ασφαλιστική εταιρεία θα αποζημιώνει το θύμα. Η ασφαλιστική εταιρεία θα αποζημιώνει το θύμα, ναι, όπως αν κάποιος χτυπήσει με το αυτοκίνητό του ένα τρίτο πρόσωπο ή έχουμε μια σύγκρουση, έχετε ασφαλιστική και λόγω της υποχρεωτικής ασφάλισης αποζημιώνει το θύμα. Εγώ σε όλο αυτό, εγώ γενικά όπου ακούω ασφάλιση λέω πρόσθετα έξοδα για κάποιον, αλλά σε αυτό όλο αυτό που βρίσκω ο Ανδρέας Σταματόπουλε και κύριε Τσιλώνη να έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι ο ιδιοκτήτης ο οποίος θα πληρώνει για να υπάρχει αυτή η ασφάλιση αν ομιγέννητο συμβεί κάτι θα το αντιμετωπίζει και πιο σοβαρά το πώς λειτουργεί με το ζώο του. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, δεν είχα ποτέ ζώο και δεν νομιμοποιούμε να μιλώ εκ μέρους των ανθρώπων που έχουν ζώα. Αλλά υποθέτω ότι. Ότι υπάρχει αμέλεια, θες να πεις, σε κάποιες περιπτώσεις από τους ιδιοκτήτες που δεν. Είναι βέβαιο ότι αυτά που βέβαια. Βλέπουμε υπάρχει αμέλεια. Δεν μπορεί να μην το σκεφτώ ότι ξέρει... υπάρχει αμέλεια. Έχουμε συγκλονιστεί όλοι με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της τόσο άδικα, έτσι. Προφανώς. Εδώ σε εμάς. Αυτό ήταν δηλαδή πραγματικά σοκαριστικό γιατί ήταν και έμεναν δίπλα-δίπλα. Έτσι. Δεν ήταν δηλαδή ότι τυχαία περνούσε ένα βράδυ κάπου και τις επιτέθηκαν. Όχι, ήρθαν στο σπίτι της, ναι. Ήρθαν στο σπίτι. Κύριε Τσιρώνη, εσείς μιλήσατε με εκπροσώπους φιλοζωικών εταιριών, με ζωόφιλους. Τι σας είπαν για αυτή τη σκέψη? Κοίτα, έχουμε γράψει ένα άρθρο το οποίο το έχουν διαβάσει πάνω από 120.000 άτομα. Τι feedback στο Facebook. Είχατε. Το feedback, ας πούμε, η αντίδραση του κόσμου είναι σε ένα ευρύτατο φάσμα. Είναι όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή από το ναι είναι πάρα πολύ καλό, όχι δεν αρκεί να μπουν φυλακοί, όχι... Άλλο το δεν αρκεί και ότι πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα και άλλο δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Γενικά η ανατροφοδότηση, το feedback που είχαμε και τα επιχειρήματα που ακούστηκαν απλά ενίσχυσαν την άποψή μας ότι είναι ένα πάρα πολύ σωστό μέτρο. 50-60 ευρώ το χρόνο, τόσο είναι. Όταν ένα τέτοιο σκυλί μπορεί να θέλει και 100 ευρώ το μήνα για να το διαθρέψει, να του δώσει σωστή διατροφή και φρέσκια κρέας όπως δίνουν πολλοί κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσό. Μιλάμε για μια επιβάρηση της τάξης των 4-5 ευρώ το μήνα επιπλέον για συγκεκριμένα σκυλιά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σίγουρα πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει να γίνει πιο υπεύθυνος ο πολίτης. Υπήρχε και κόσμος που είπε ότι αν ασφαλιστούν τα σκυλιά, τότε οι ανεύθυνοι ιδιοκτήτες θα γίνουν πιο ανεύθυνοι. Ναι. Όμως αυτό θεωρούμε ότι δεν ισχύει και το βλέπουμε αυτό από την εμπειρία μας στην ασφάλιση των αυτοκινήτων. Ότι όταν από τη στιγμή που έγινε υποχρεωτική ασφάλιση, μαζί με άλλα μέτρα μειώνονται, έχουν μειωθεί τα δυστυχήματα. Δεν είχαμε αύξηση των δυστυχημάτων λόγω της υποχρεωτικής ασφάλισης. Άλλο δεν έχει άμα. Πάλι προξενήσει, βλάβει ή σκοτώσει κάποιον, πάλι έχει την ποινική ευθύνη. Δεν σημαίνει επειδή έχει ασφαλίσει ο ζώο, δεν έχει την ευθύνη. Η ποινική ευθύνη υπάρχει. Βέβαια, για τα θύματα το πιο σημαντικό είναι να μπορούν να αποζημιωθούν και αν έχουν χάσει κάποιον δικό τους, προφανώς. Είναι δεν το αστικό θέμα. Ναι, δεν μπορούμε να αναστήσουμε κανέναν αυτή τη στιγμή, γιατί κάποιοι είπαν όχι, καλύτερα να του είμαι όχι, για τα θύματα το πιο σημαντικό είναι να μην υπάρχουν άλλα θύματα. Ναι. Επομένως, να μην συμβεί ποτέ ξανά κάτι σωστά. Τέτοιο. Αλλά επειδή δεν μιλάμε για άγριες επιθέσεις πάντα, μπορεί να είναι οτιδήποτε, έτσι. Η αποζημίωση παίζει ένα σοβαρό ρόλο. Κοίταξε, στα μεγαλώσαμε σκυλιά, συνήθως θα είναι μια άγρια επίθεση. Δηλαδή, είχαμε και περιστατικό πριν 3-4 χρόνια θεών με Μαρτίου. Το οποίο είχαμε ένα κίτα που επέφερε 27 ράματα σε ένα παιδί. Με 2-3 δαγκώματα ή χτυπήματα. Ήταν μια επίθεση πολύ σύντομη. Ήταν και εκπαιδευμένο σκύλι, μάλιστα, το συγκεκριμένο κίτα. Τώρα, από την πείρα που έχετε, κύριε Τσιλώνη, αν δηλαδή εγώ πάω τώρα αύριο σε μια ασφαλιστική εταιρεία και του πω θέλω να ασφαλίσω το σκύλο μου γι' αυτό, δηλαδή αν προκαλέσει, θα το δεχτούνε, είναι έτοιμοι, δηλαδή να ανταποκριθούνε. Οι μεγάλες ασφαλιστικές, από όσο γνωρίζουμε, δεν έχουν στιγμή πακέτα. Παρ' όλα αυτά, στο διαδίκτυο, από έρευνα που έκανε κόσμος που διάβασε το άρθρο, μας είπαν να υπάρχουν και μια-δυο ιστοσελίδες που το προσφέρουν αυτό σαν αστική ευθύνη. Απλώς εκεί το πρόβλημα ποιο είναι, ότι προσφέρεται η αστική ευθύνη μαζί με ένα πακέτο υπηρεσιών για την υγεία του κατοικιδίου και το ποσό είναι πολύ χαμηλό. Δηλαδή, είναι 10.000 ευρώ, 20.000 ευρώ, που δεν αρκεί. Πρέπει να φτάσουμε σε πολύ ψηλότερα επίπεδα, αντίστοιχα σχεδόν, αν όχι ίδια με αυτά που έχουμε στις περιπτώσεις σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου στα αυτοκίνητα. Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιλώνη. Το συζητάμε βεβαίως, μια που το θέσατε στο τραπέζι του διαλόγου, και θα δούμε και θα επανέλθουμε στο θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές ευχόμαστε. Εγώ, καλή χρονιά σε όλους.